Η πίτα πίτα, αλλά τα προβλήματα, προβλήματα. Ο Σύλλογο Κροπολών Χανίων συγκεντρώνει στου κόλπου του όλου του κροπόλες τη πόλη, οι οποίοι όμω κάθε χρόνο γίνονται και λιγότεροι. Γεγονό ότι ξεκινήσαμε λίγο γαγά το κύριο χρόνο. Τα καταστήματα αρχίζουν και κλείνουν σιγά σιγά, τα υπόλοιπα ζορίζονται πάρα πολύ και δυστυχώ τα δεδομένα δεν είναι καλά. Είχαμε δηλαδή, υπάρχει κάποιο αριθμό πώς έκλεισαν πέρσι για παράδειγμα. πέρσι είχαν κλείσει, αν δεν κάνω λάθο, τουλάχιστον 7. Σε ε, Μέσα στην πόλη είμαστε περίπου 70 σχολεθνικές, οι οποίες κάνουν ό,τι θέλουν. Ε, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να μην, να μην μπορεί κανείς να τους βάλει σε μια τάξη. Εμείς να είμαστε σε τάξη, οι να μην είναι σε τάξη. Όταν λέτε, κάνουν ό,τι θέλουν, τι... Ε, κυριαρχούν στην αγορά μόνοι τους προσπαθούν να κλείσουν το μικρομεσαίο για να ελέγξουν όλη την αγορά και μετά να κρυβήσουν τα κρέατα και τα πάντα, όχι μόνο τα κρέατα. Γιατί θα δε κλείσει μόνο το θα κλείσει και το παντοπολίο, θα κλείσουν και τα περίπτωση, θα κλείσουν τα πάντα. Δεν ξέρουμε πού έρχονται τα κρέατα. Οι πολυεθνικέ δεν μπορούν να ελεγχτούν αυτή τη στιγμή, να το πω και εγώ έτσι. Να πω γενικά, α πούμε, ότι μπαίνουν μέσα και έρχονται ξένα κρέατα και σφραγίζονται ελληνικά. Λέμε πάλι για το παρεμπόριο, η ίδια κατάσταση συνεχίζεται. Έτσι, όταν εννοούμε παρεμπόριο, εννοούμε ότι υπάρχει πλήρη φοροδιαφυγή. Παίζουν με την υγεία των ανθρώπων κάποια συνείδητη, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, πουλάνε στον δρόμο. Αν ανοίξετε την εφημερίδα, θα τα να αγγελίε και πουλάνε σφάγια, α χωρί να υπάρχει κινητική ω έλεγχο. Οι Κροπόλε δεν έχουν μονάχα οικονομικά προβλήματα. Στι 2 Φεβρουαρίου του 2015, πριν ένα χρόνο δηλαδή, είχα ζητήσει από τον Δήμο Χανίων να συμβάλλει στη δημιουργία σφαγίου πτηνών στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή όλα τα πτηνά που σφάζονται νόμιμα στην Κρήτη σφάζονται στο Ηράκλειο, γεγονό που επιβαρύνει το κόστο με τη μεταφορά. Ο δεν έχει αυτό. Δεν έχουμε ας πούμε, το σφαγείο για κοτόπουλο για κουνέλια και κάναμε το αίτημα στο Δήμαρχο. Είναι θετικό ο Δήμαρχο. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Το αίτημα το κάνατε πέρσι. Το κάναμε πέρσι, ναι. Έχει συμπληρωθεί χρόνο. Ναι, έχει συμπληρωθεί. Έχουμε ξαναπάει. Έχουμε ξαναπάει. Είναι θετικό. Απλώ υπάρχουν πάντα, πάντα κάποια εμπόδια. Τώρα Υπολογίζουμε ότι θα πάμε καλά. Ναι, Έτσι. αλλά από ό,τι κατάλαβα, έχετε κάνει κάποιε συναντήσει. Η θετικότητα δεν μεταφράζεται σε κάποια κίνηση, Δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κίνηση. Έτσι. Δεν, έχουμε κάποια κίνηση δεν έχουμε δει. Ε, θα το παλέψουμε και θα δούμε πώ θα γίνει. Λοιπόν, τι ακριβώ προτείνετε, τι θέλετε να κάνετε ακριβώ. Ε, βασικά, είναι κρίμα ας πούμε, να φεύγουν ας πούμε, τα λεφτά μα και να πηγαίνουν στο Ηράκλειο ή σε κάποιο άλλο νομό και να σφάζονται εκεί τα κοτόπουλα και τα κουνέλια και να τα υποφελούνται κάποιοι άλλοι. Παρά τι φερόμενε ω καλέ προθέσει από τον Δήμο, το θέμα δεν έχει προχωρήσει. Βέβαια, υπάρχει το ζήτημα του κόστου. Αν και οι Κροπόλε λένε ότι τα έξοδα θα μπορούν να καλυφθούν μέσα σε δύο χρόνια λειτουργία, καθώ περίπου 100.000 πτηνά σφάζονται μονάχα από χανιώτε παραγωγού κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο τη εκδήλωση, τιμήθηκε ο επιχρόνια προϊστάμενο τη κτηνιατρική υπηρεσία Χανίων, Μιχάλη Μεσαριτάκη, ο οποίο συνταξιδοτήθηκε πρόσφατα.